συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε μια παλιά σταθερή αξία στην νησιωτική μουσική παράδοση, τη Μαρία Τσκουλά και τον Νίκο Ευβοιώτη με το συγκρότημά τους. Χαρισματικές μορφές, τα λόγια είναι περιττά. Μαριό, χρόνια πολλά. Καλώς ορίσατε. Φραγκάκι και σε σένα και σε όλους. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές. Να είμαστε όλοι καλά. Και με το καλό, η καινούργια χρονιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε για ακόμα μια φορά μαζί μας. Σε ένα νησιώτικο γλέντι, όπως πάντα εσείς ξέρετε. Και όπως συνεχίζετε, εμείς φίλες και φίλοι τηλεθεατές είχαμε την τύχη, την καλή τύχη να είμαστε στην πρεμιέρα του Κέντρου Λάμψη, όπου η Μαρία με τον Νίκο και την παρέα τους συμμετέχουν σε ένα ποικίλο μουσικοχορευτικό σχήμα, στο οποίο εμείς χορέψαμε. Θα χορέψουμε και σήμερα ένα κομμάτι και θα τους ακούσουμε μαζί τους. Αλλά Μαριό, θα ήθελα να πεις στους τηλεθεατές μας λίγο περισσότερα πράγματα.
Πού είστε, πού τραγουδάτε. Ξεκινήσαμε και με ποιους... σε ένα πολύ ωραίο στέκι στην Πάρνηθα, στο 18ο χιλιόμετρο, τη Λάμψη, μαζί με τη Γιώτα τη Χαλκιά και τον περίφημο Βασιλιάδη στο Κλαρίνο, το Χρήστο το Σαρλάνη, ένα πολύ καλό τραγουδιστή, τον Τάκη το Μίτζια και νέα παιδιά που καλύπτουν λαϊκό πρόγραμμα και μοντέρνο. Και ελπίζουμε κάθε Σάββατο εκεί να δώσουμε μια λάμψη έτσι στις βραδιές των η φίλων λάμψη, μας. Ναι. Η λάμψη δική σας είναι δεδομένη, πάμε να χορέψουμε.
που δεν υπολογίζεις. Πόσα λάθη να μετρήσω, πόσα να σου συγχωρήσω. Πες μου πόσο να αντέχω και υπομονή να έχω. Πότε μιλες πως μια καρδιά παντότινα ορίζεις. Στην αμμουδιά νομίζεις ότι χτίζεις. Just
σας να κλάψω. Άιντε κι από καν. Άιντες, γλυκό χαράζι. Thank you.
ταξίδα πήγες Δήμητο, έφτιαξα εσύ μια βράκα, έφτιαξα εσύ μια βράκα. Και σε και λυγίζεσαι και περπατείς τη στράτα, και περπατείς τη στράτα, την όμορφη σου βράκα που κάνει τρίκι τράκα. Και ποιος θα στην απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει, και ποιος θα ανάψει σιέρο να σου τη σιερώσει, την όμορφη σου βράκα που κάνει τρίκι τράκα. Ροδίτικος. Ευχαριστήσουμε τη Μαρία Τσουκουλά, τον Νίκο Ευβοιώτη και το συγκρότημά τους για αυτό το όμορφο ταξίδι στα νησιά και του Αιγαίου. Χρόνια πολλά. Και να συνεχίζεις, Γιώργο, με αυτό το κέφι να κάνεις αυτό που κάνεις. Να είμαστε όλοι καλά πάντα.